Ζούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια πορνική και ομοφιλοφιλική θύελλα. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, με το εξής. Η πρόνοια του νόμου περί υποχρεωτικότητας είναι άθλια, αξιοθρήνητη και θλιβερή. Δεν συνάδει ούτε με τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε με τα δικαιώματα των γονιών. Δεν μπορεί σήμερα να αρπάζεις το παιδί και να το διδάσκεις ότι έκοψε ο νου σου, ότι είδες την νύχτα στην τηλεόραση, ότι σου πλάσαραν διάφοροι προοδευτικοί. Αυτός ο νόμος επίσης έχει και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι πέρασε και πάμε να το εφαρμόσουμε. Τα παιδιά θα μαθαίνουν όχι τα δύο βιολογικά φύλλα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο κύριος Σούνακ, ο οποίος απορρίπτει τα υπόλοιπα φύλλα. Θα διδάσκονται τα παιδιά τα 64 φύλλα. Θα διδάσκονται τα παιδιά το κειμενόμενο φύλλο. Το κειμενόμενο, δηλαδή γεννήθηκε ένα αγοράκι ο Κωστάκης, μετά έγινε η Μαριγούλα, μετά... Θα μαθαίνουν τα παιδιά ότι δύο γυναίκες και δύο άντρες μπορούν άνετα να γεννήσουν. Κατά το κοινό λεγόμενο, καταρχάς υποθέτω ότι όλοι σας έχετε από μία μάνα και έναν πατέρα. Έτσι υποθέτω. Εκτός αν άλλαξε η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Εσείς θέλετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να μάθουν ότι τα φύλλα είναι 64, ότι μπορούν να έχουν δύο πατεράδες, δύο μανάδες. Να μάθουν τα παιδιά επίσης ότι δεν είναι κακό πράγμα η ομοφιλοφιλία, είναι ένα καθόλου αλογικό επακόλουθο. Θέμα εντάξει, με την άδεια της Προέδρου τον αγορητή. Όταν μιλάω βουλευτής απαγορεύεται, κύριε. Όχι, σου δίνω συνδικαιώμα. Λοιπόν, ωραία. Ελάτε, κύριε, δεν σου δίνω το δικαίωμα. Κύριε Θεμιστοκλέους, εγώ δίνω το δικαίωμα, όχι εσείς, ησυχία. Αλλά ασυλία αν έχουμε, αλλά εκφορά ρατσιστικού, ομοφοβικού λόγου από αυτόν το βήμα, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε και να περνά πάνω. Περάστε έξω, κύριε. Θα περάσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικός. Ελάτε, ολοκληρώστε. Ήδη μιλάτε 14 λεπτά. Ελάτε, κύριε. Δεν επιτρέπεται αυτό που κάνετε. Κύριε Θεμιστοκλέους, θέμα διαδικασίας επιτρέπετε. Αντέδρασα προηγουμένως, γιατί όντως κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανένα βουλευτή να μιλήσει επί κάποιου θέματος ενώπιον της Ολομέλειας. Πολύ σωστά. Αλλά αυτό που γίνεται 14 λεπτά όταν τα κόμματα με 15, με 17, 18 βουλευτές έχουν 8 λεπτά και έχουν δεσμευτεί σε κανέναν κοινοβουλίο. Δεν μπορεί να φκένει κάποιος ανεξάρτητα από το περιεχόμενο αυτόν που λέει. Και εγώ καλώ την πρόεδρο της Βουλής να μου αφαιρέσει ο λόγο. Βεβαίως να σας αφαιρέσει ο λόγο. 14 λεπτά. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα. Αυτό δεν είναι σεβασμός. Ούτε των διαδικασιών ούτε των υπόλοιπων συνέδριων. Σεβασμός δεν συνιστά ότι αυτή η Βουλή θα υπακούει 4 άτομα και θα σιωπά. 4 άτομα, κύριε. Άντε. Κύριε Θεμιστοκλέους, ολοκληρώστε στον ένα λεπτό, παρακαλώ, και να καθίσετε στη θέση σας. Για να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Ο κύριος ο Κωστής Ευσταθίου έχει τοποθετηθεί και είπε, εντάξει, να το ψηφίσουμε, ρε, αλλά ξέρετε, είναι επικίνδυνα πράγματα τούτα. Το πουλί θα έχει πετάσει και θα είναι πλέον αργά, κύριε Ευσταθίου, για να επαναρθωθούν οι ζημιές που θα έχουν γίνει μέχρι τότε. Θα είναι πάρα πολύ αργά. Και επειδή έγινε η παρέμβαση για τον ρατσιστικό ταχαλό, να απαντήσω και σε αυτό. Φτάσαμε στο σημείο. Όποιος δεν αποδέχεται την προώθηση της ομοφιλοφιλίας, όποιος δεν αποδέχεται ακόμα και την επιχορήγηση της, τη διαφήμιση της, να στιγματίζεται ομοφοβικός. Όποιος δεν θέλει να δώσει τα παιδιά του σε ξένα χέρια για να τα διαπαιδαγωγεί σεξουαλικώς, είναι και αυτό ρατσιστικό. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από
Θα φύγει από τον νόμο υποχρεωτικότητα.